Πώς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος? Είναι μια σύνδεση η οποία είχε προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθεί στο πρώτο μέρος. Δεν προλάβαμε, τραβήξαμε λίγο τις συνδέσεις που έχουν να κάνουν εκεί με τους ποντίους των Χανίων και της Καλαμαριάς. Οπότε πάμε να συνδεθούμε τώρα με μια ορειβάτισσα, την Νατάσα Πατηράκη, φίλ της εκπομπής. Την θαυμάζουμε ιδιαίτερα. Και βέβαια να πούμε, τα έχουμε ξαναπεί, μας έστειλε και ένα μήνυμα εκεί από το μακρινό Νεπάλ. Τώρα βρίσκεται στη Λάρισα. Κατάφερε να ανέβει στα 6.500 μέτρα πάνω στο Νεπάλ. Ακόμα ένα κατόρθωμα που μας κάνει γενικά και ως Έλληνες υπερήφανους. Πάμε να τη συναντήσουμε. Κυρία Πατηράκη, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα Νίκο, αυτή τη φορά θα ξεκινήσω εγώ με Νίκο. Και εγώ πρέπει να ακολουθήσω λοιπόν. Νατάσα, πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Σιγά σιγά επανέρχεται σώμα. Μυαλό δεν θα επανέρθει ίσως και ποτέ. Βρίσκεσαι στη Λάρισα? Είμαι στη Λάρισα σωματικά μόνο, ναι. Για πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία βέβαια και για αυτή την επιτυχία, για ακόμα μία επιτυχία. Έβαλες ένα στόχο και τον πέτυχες. Ναι, έβαλα ένα στόχο. Είχαμε πει πριν 3-4 μήνες περίπου. Περίμενα λίγο πιο εύκολα να είναι τα πράγματα, να πω την αλήθεια. Ήταν αρκετά δύσκολα γιατί περπατούσαμε πολλές ώρες την ημέρα και η αλήθεια είναι ότι είναι υπερβολικά φιλικά για τα μάτια, για την καρδιά, για το μυαλό, αλλά όχι για τα πόδια. Είχαμε συνέχεια ανεβοκατεβάσματα πολλά και πολλές υψομετρικές διαφορές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολα από οποιοδήποτε άλλη φορά και λόγω υψομέτρου. Από τα 6.000 και πάνω δεν υπάρχει και καθόλου υγρασία πέρα της έλλειψης του οξυγόνου. Οπότε ήταν αρκετά σκληρά τα πράγματα. Υπήρχε μια σχετική επικινδυνότητα λόγω των κρεβάζων που αρχίζουν και υπάρχουν. Ναι. Ωστόσο πήγαν όλα καλά. Ευτυχώς πήγαμε και γυρίσαμε όλοι καλά. Δεν καταφέραμε όλη η ανάβαση στην κορυφή. Νατάσα, από πού ξεκίνησες, πόσες τάσεις πραγματοποιήθηκαν, τη χρονική διάρκεια της ανάβασης? Ξεκινήσαμε από την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ. Αεροπορικώς πήγαμε στο Παλφού, ένα χωριό που πηγαίνει ένα μικρό αεροπλανάκι 16 θέσεων. Κάποια τζιπ μας πήγανε μέχρι τα 2.200 και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε. Ουσιαστικά κορυφή κάναμε σε 10 ημέρες, μετά από 10 ημέρες ανάβασης. Αλλάξαμε κάποια χωριά, τα πιο πολλά είχαν στο τέλος τη λέξη κόλλα. Τσέτρα κόλλα, κάρι κόλλα. Κάναμε και ρεπό κάποια στιγμή, δεν περπατήσαμε καθόλου για να εκκλιμαστεί καλύτερα ο οργανισμός μας. Περίπου την ημέρα περπατούσαμε από 8 έως 10 ώρες. Η ψομετρική που καλύπταμε ήταν 1.200 το πιο πολύ ψόμετρο. Ναι. Θετική ψομετρική καλύψαμε πάρα πολύ. Δηλαδή κάναμε κάποια ρολόγια, μέτρησαν γύρω στα 9.200. Δηλαδή σαν από τη θάλασσα να ανεβήκαμε το Everest και ακόμα παραπάνω. Απίστευτο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά κουραστικό για το σώμα. Ωστόσο τα μάτια, όσο κουράζεται το σώμα παραμβάνουν τα μάτια, οι εικόνες είναι πανέμορφες. Νομίζω δεν θα τις ξεχάσω ποτέ και νομίζω ότι έχω γυρίσει πιο πλούσια από ποτέ. Για πες μας, τι αντίκρισες, τι σου έκανε εντύπωση γενικά, τι κρατάς μέσα σου? Τι δεν είχες ξαναδεί? Το τι δεν είχα ξαναδεί όσον αφορά τη φύση ήταν χιονοστιβάδες, κρεβάς, μπλε πάγο, το οποίο το βλέπεις από κάποιο υψόμετρο και πάνω. Αλλά αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα είναι ο λαός. Έχω ερωτευτεί τους Νεπαλέζους, είναι απίστευτοι άνθρωποι. Είναι μια πάρα πολύ περήφανη φυλή, πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι, σήκωναν 45 κιλά. Με μια σχετική ευκολία, εντάξει, όχι εύκολα. Οι άνθρωποι αλλά σήκωναν οι πόρτερ γύρω στα 45 κιλά ο καθένας την ημέρα. Εμείς βογκούσαμε γιατί είχαμε 10 κιλά πάνω μας και αυτοί με 45 οι άνθρωποι φεύγανε και πριν από εμάς και φτάνανε και πριν από εμάς. Και αυτό που λάτρεψε είναι η συμπεριφορά τους. Είναι όσο πραγματικά είναι πραγματικά υπέροχη φύση, είναι υπέροχο να φτάνεις τόσο ψηλά και να βλέπεις ένα θαύμα του Θεού. Δηλαδή είναι πραγματικά δώρο το τι μας δίνει ο Θεός εκεί πάνω. Αλλά το πιο μεγάλο δώρο είναι αυτή η φυλή.
Δεν μπορώ να τους βγάλω το μυαλό μου. Ήταν για μένα πολύ πιο σημαντικό και από την κορυφή που γνώρισα τους ανθρώπους. Οπότε υποθέτουμε και θα υπάρξει και επιστροφή κάποια στιγμή. Θα υπάρξει επιστροφή οπωσδήποτε, γιατί γύρισα πίσω έχοντας και έναν αδερφό πλέον. Φέρνω ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Αγάπησα πολύ τους ανθρώπους και θέλω να τους ξαναδώ πραγματικά. Και το μέρος εννοείται, στόχοι δεν σταματάνε ορειβατικοί. Τα Ιμαλάια προφανώς είναι ο πιο σημαντικός στόχος για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το βουνό. Εννοείται θα ξαναγυρίσω με μεγάλη μου χαρά εκεί. Πάντως, και όταν είχαμε φιλοξενήσει την Ανατάσα που είχε καταφέρει να ανέβει στο Κιλιμάντζαρο, 5.895 μέτρα υψόμετρο, την είχαμε ρωτήσει πάλι ακριβώς. Και μετά τι. Δηλαδή, μας έχει κακομάθει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μα και τώρα. Απάντηση. Και ναι, δεν σταματάνε οι στόχοι, ο ένας μετά τον άλλον μπαίνουν και καταρρύπτονται. Έτσι, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι το πιο όμορφο, γιατί αυτό που λείπει στις μέρες μας, σε όλων μας νομίζω τις ζωές, είναι η ελπίδα και το όνειρο. Όλα τα άλλα λίγο πολύ τα έχουμε, ειδικά σε υλικά αγαθά. Ο δυτικός κόσμος έχει πολλά. Σωστά. Αλλά μας λείπει ελπίδα και το όνειρο. Ξέρεις, και Νατάσα, αυτό που με κάνει χαρούμενη. Ναι. Ολοκλήρωσε, σε κάνει χαρούμενη. Αυτό που με κάνει χαρούμενη είναι ότι έχω στόχους και δεν σταματάω να θέλω να κάνω πράγματα. Η θέλησή μου και η πίστη μου είναι αυτό που με κάνει πιο πολύ χαρούμενη από οτιδήποτε άλλο. Πώς αντιλαμβάνεσαι τους κινδύνους που πιθανότατα να υπάρχουν και να σου παρουσιάζονται σε αναβάσεις? Κακά τα ψέματα υπάρχουν, αλλά θα σας πω ότι είμαι πολύ. Έχω παρατήσει σχεδόν το αυτοκίνητό μου και οδηγώ πάρα πολύ ποδήλατο. Κινούμαι μόνο με ποδήλατο μέσα στην πόλη και νιώθω πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο με το ποδήλατο στη Λάρισα. Και επίσης νιώθω πάρα πολύ επικίνδυνο τον καναπέ και τους τοίχους του σπιτιού μου. Μάλιστα. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Πολύ πιο επικίνδυνα τα θεωρώ αυτά. Μάλιστα. Για να μην πω τώρα. Ναι, ναι. Για να μην πω τώρα για τα σκληρά όλα αυτά, τις πληροφορίες όλες που έχουμε γύρω μας, τις οποίες, εάν σε αυτές επιτρέψω το μυαλό μου και τα αυτιά μου να εστιάσουν, θα βλέπω μόνιμα γύρω μου κινδύνους, θάνατο, σκοτωμούς, έχθρα. Και το αντίθετο, εμάς το βουνό νομίζω ότι μας κάνει πολύ καλύτερους ανθρώπους. Νατάσα, θα επιστρέψεις σιγά-σιγά σε προπόνηση. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Το επόμενο, Νίκο, χθες είχα μία πάρα πολύ ωραία πρόταση και ήταν από τις ωραίτερες της ζωής μου. Θα είμαι συνοδός σε έναν τυφλό δρομέα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΕΑ. Μπράβο. Οπότε από Δευτέρα ξεκινάω προπονήσεις. Την Κυριακή θα κάνουμε ένα μικρό αγώνα και από Δευτέρα ξεκινάω προπονήσεις για αυτό το στόχο. Και μέσα Ιουλίου φεύγω για την Ισπανία, στα Πυρηναία Όρη, στο μονοπάτι του Ιακώβου, αν τυχόν το έχετε ακούσει, είναι προσκυνηματικό. Σωστά, είναι γνωστό. Μέσα Ιουλίου μας είπες. Τέλη Ιουλίου. Και μετά έχω στο μυαλό μου πράγματα, τα οποία θέλω οργάνωση και χρήματα. Και σιγά σιγά θα τα πάρω σε σειρά όλα, ναι. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οπότε μέσα στον Ιούλιο πιθανότατα να ξαναπούμε πάλι. Να είσαι καλά, τα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είσαι καλά.